διαπίστωσαν οι υπηρεσίες φυτοϊγειονομικού ελέγχου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη λήψη έκτακτων μέτρων, οριοθετήθηκαν ζώνες που περιλαμβάνουν τις μολυσμένες περιοχές, καθώς και ζώνες περιστολής για τον περιορισμό εξάπλωσης του εντόμου που εκτείνονται και στο νομό Χαλκιδικής. Στην περιοχή μας το παρακολουθούμε με παγίδες κάθε χρόνο δεν έχει εμφανιστεί. Αλλά έχει εμφανιστεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και κυρίως κοντά στις λίμνες στην περιοχή του Λαγκαδά, σε χωριά που συνορεύουν με τις δικές μας περιοχές στην περιοχή της Μαραθούσας, δηλαδή το βόρειο τμήμα της Χαλκιδικής. Ως τώρα εμείς δεν είχαμε καμία εμφάνιση του συγκεκριμένου εντόμου ούτε σε εκείνη την περιοχή. Και ειδικά φέτος, επειδή στην περιοχή δεν καλλιεργήθηκε καλαμπόκι, αλλά καλλιεργήθηκε ηλίανθος, δεν είχαμε καθόλου καλλιέργεια καλαμποκιού. Με βάση τα μέτρα όμως που πρέπει να πάρουμε, πρέπει να ορίσουμε ζώνες περιστολής. Και από τις συλλήψεις, από τις εμφανίσεις του εντόμου που έχουμε στο νομό Θεσσαλονίκης, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη ακτίνα κάποιων χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, πρέπει να μπούμε και σε περιοχές εντός της Χαλκιδικής. Τα ενήλικα έντομα τρέφονται στο υπέργειο τμήμα, ενώ οι προνύμφες του προσβάλλουν τις ρίζες. Κατά συνέπεια, καταστρέφεται το ριζικό σύστημα, προκαλώντας πλάγιασμα του φυτού και σημαντικές οικονομικές ζημιές. Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου παρακολουθεί με παγίδες την εξάπλωση του εντόμου σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκοπήσεων. Τόσο το 2010 όσο και το 2011 δεν διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου στη Χαλκιδική. Το δελτίο τύπου μας στη ζώνη περιστολής πρέπει να γίνεται ουσιαστικά άμυψη σπορά, δηλαδή εναλλαγή καλλιέργειας του καλαμποκιού με κάτι άλλο, που για να είμαστε ειλικρινείς, στην πράξη κάτι τέτοιο συμβαίνει ήδη. Δηλαδή οι καλλιεργητές στο χωράφι που βάζουν τη μια χρονιά καλαμπόκι και την άλλη χρονιά βάζουν βαμβάκι και πάει να αλλάξει έτσι η καλλιέργεια. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να ισχύει, ένα άλλο μέτρο το οποίο πρέπει να ισχύει είναι το καλαμπόκι να μην συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό έχει σημασία γιατί το συγκεκριμένο έντομο διαχυμάζει, μένει μέσα στο έδαφος και την άνοιξη ξαναεμφανίζεται. Οπότε, αν συγκομιστεί πριν τις 1η Οκτωβρίου, το έντομο ακόμα δεν θα έχει μπει στη διαδικασία να διαχυμάσει, δηλαδή να μπει σε λίθαργο και να περάσει το χειμώνα. Οπότε, συλλέγοντας μαζί τα καλαμπόκια, το μεταφέρουμε και σε άλλες περιοχές. Γενικώς, να μην υπάρχει μετακίνηση νοπών φυτών ή μερών από το εσωτερικό της ζώνης, όπως αυτές που σας είπα, εκτός αυτής παρά μόνο σε προσβεβλημένη ζώνη γειτονικού νομού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε από την περιοχή της Μαραθούσας σε άλλες περιοχές που μπορούν να είναι καθαρές, όπως παραδείγματος χάρη η Φώκια, ή μόνο σε περιοχές είτε που θεωρούνται ζώνες περιστολής, όπως είναι οι περιοχές δικές μας, ή εντός της Θεσσαλονίκης που είναι και πάλι ζώνη περιστολής. Να γίνει κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς μαραβόστου κατά του εντόμου, δηλαδή χρήση επικαλυμμένου σπόρου επικαλυμμένου με εντομοκτόνο, ψεκασμούς φυλώματος με εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα. Όπως είπαμε, το έντομο διαχυμάζει μέσα στο έδαφος, μόλις γίνεται η σπορά, οι προνύμφες του πηγαίνουν και προσβάλλουν, δηλαδή τα σκουλίκια του προσβάλλουν τα στελέχη, γι' αυτό και πολλές φορές τα ρίχνουν. Όταν βγουν πλέον τα ενήλικα, το οποίο είναι έντομα κολαιόπτερα, αρχίζουν να τρώνε και φύλλα, αλλά τρώνε και σπάδικες και καρπού. Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στους σπαρμένους με αραβόστο αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη. Η υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τους ορεινούς όγκους και το γεωγραφικό ανάγλυφο της Χαλκιδικής, όρισε τις εξής τρεις περιοχές στη ζώνη περιστολής της Περιφερειακής Ενότητας. Τα αγροκτήματα βόρεια των ορεινών όγκων του Χολομόντα και συγκεκριμένα τα δημοτικά διαμερίσματα Μαραθούσας, Κρύμνης, Δουμπιών, Σανών και Πλατανοχωρίου, τη λεκάνη του Ανθεμούντα με τα δημοτικά διαμερίσματα Γαλαρινού και Γαλάτιστας και τη δυτική περιοχή του νομού από τα όρια με τον νομό Θεσσαλονίκης μέχρι και τα